Αδερφοί μου, ο Απόστολος Παύλος και πάλι με θυμόν σήμερα απευθύνεται προς τον μαθητήν του τον Τίτον. Ποιος ήτο ο Τίτος ο οποίος ο Απόστολος Παύλος απευθύνει την επιστολή του. Κατήγετο από ειδωλολατρικό γένος. Τι αγάπησε δε τόσον πολύ τον Παύλο, ούτως ώστε εστάθη πιστός εις τας αποστολικάς υπηρεσίας τας οποίας τον έταξεν ο Απόστολος Παύλος, δια τούτο τον ονομάζει αδελφών και γιών αγαπητών και του λέγει σήμερον τέκνον τίτε, του λέγει πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Και βούλο μέσα διαβεβαιούστε ότι οι τηρούντες των λόγων αυτών θα είναι άξιοι ενώπιον του Θεού. Και αυτά είναι τα καλά, λέγει, και ωφέλιμα της ανθρώπης. Ποιος είναι ο λόγος τον οποίον ο Απόστολος Παύλος διαβεβαιώνει τον Τίτον ότι είναι λόγος αληθής και λόγος βέβαιος? Είναι αυτό το οποίο του είπε προηγουμένως και το επαναλαμβάνει και πάλι, ότι αυτά είναι εκείνα τα οποία ωφελούν τον άνθρωπο, σώζουν τον άνθρωπο. Τα καλά, λέγει, και τα πιστά της ανθρώπης. Πιστός ο λόγος είναι εκείνον το οποίο ο Απόστολος Παύλος αδερφοί μου, ο Απόστολος Παύλος και πάλι με θυμόν σήμερα απευθύνεται προς τον μαθητήν του τον Τίτον. Ποιος ήτο ο Τίτος ο οποίος ο Απόστολος Παύλος απευθύνει την επιστολή του? Κατήγετο από ειδωλολατρικό γένος. Τι αγάπησε δε τόσον πολύ τον Παύλο, ούτως ώστε εστάθη πιστός εις τας αποστολικάς
υπηρεσίας τας οποίας τον έταξεν ο Απόστολος Παύλος, δια τούτο τον ονομάζει αδελφών και γιών αγαπητών. Και του λέγει σήμερον, τέκνον τίτε του λέγει, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Και βούλο μέσα διαβεβαιούστε ότι οι τηρούντες των λόγων αυτών θα είναι άξιοι ενώπιον του Θεού. Και αυτά είναι τα καλά, λέγει, και ωφέλιμα της ανθρώπης. Ποιος είναι ο λόγος τον οποίον ο Απόστολος Παύλος διαβεβαιώνει τον Τίτον ότι είναι λόγος αληθής και λόγος βέβαιος? Είναι αυτό το οποίο του είπε προηγουμένως και το επαναλαμβάνει και πάλι, ότι αυτά είναι εκείνα τα οποία ωφελούν τον άνθρωπο, σώζουν τον άνθρωπο. Τα καλά, λέγει, και τα πιστά της ανθρώπης. Πιστός ο λόγος είναι εκείνον το οποίο ο Απόστολος Παύλος επιβεβαιώνει τον Τίτον ότι επέφανεν, λέγει, η χάρις του Θεού πάσιν ανθρώπης. Παιδεύουσα ημάς ή να απαρνηθόμεν την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας, ή να σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς ζήσουμε. Αυτός είναι ο λόγος ο πιστός, τον οποίον ο Απόστολος Παύλος επιβεβαιώνει τον Τίτον ότι αν τηρήσουν οι άνθρωποι αυτούς τους λόγους, τότε, λέγει, θα είναι ευάρεστοι στον Θεόν, θα γίνουν κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Επέφανεν, του λέγει, η χάρις του Θεού πάσιν ανθρώπης. Ήλθεν, ενεφανίστη, εσκήνωσε, λέγει, η χάρις του Θεού εις κάθε έναν άνθρωπον. Εδέχθημε, λέγει, την χάριν του Θεού άπαντες οι άνθρωποι. Δεν εμείνε κανείς που να μην δεχθεί την χάριν του Θεού. Πλην όμως, άλλοι αποθούν τον λόγον του Θεού και άλλοι τον βάζουν εις το βάθος της ψυχής για να σωθούν. Αυτή η χάρη του Θεού, του λέγει, παιδεύει μας. Μας παιδεύει, δηλαδή, μας δίδει ο Θεός φωτισμόν. Μας δίδει την αγάπη Του, μας δίδει την ευλογία Του. Η χάρις του Θεού, λέγει, παιδεύει εμάς, μας καθοδηγεί, δηλαδή, μας ανοίγει τον δρόμο της σωτηρίας, μας προετοιμάζει δια τα επουράνια. Δια να δεχθούμε όμως αυτό, λέγει, η χάρις του Θεού που μας παιδεύει έχει ένα σκοπό. Να απαρνηθούμε, λέγει, την ασέβεια. Είναι το πρώτο μέρος. Ασεβέστατοι άνθρωποι σήμερα, αδερφοί μου, έχουν γεμίσει
όλην την οικουμένη. Ασεβέστατοι άνθρωποι οι οποίοι βλασφημούν τον Θεό, βλασφημούν τα ιερά και τα θεία. Ασεβέστατοι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν και δεν αγαπούν τα μυστήρια του Θεού. Ασεβέστατες γυναίκες οι οποίες σήμερα εις τας ημέρας όπου ζούμε εγκαταλείπουν τους άντρας των και φεύγουν με ξένους ανθρώπους. Εγκαταλείπουν τα τέκνα των και φεύγουν με ξένους ανθρώπους, με άλλους ανθρώπους. Ασέβεια, καταπάτησης του μυστηρίου του γάμου. Ασεβέστατοι άντρες οι οποίοι εγκαταλείπουν τα συζύγους των, τα τέκνα των και φεύγουν με άλλες γυναίκες και κατέστη το μυστήριο του γάμου, το μέγα μυστήριο του γάμου, εμπεγμός. Ασέβεια φοβερή. Ασέβεια των ανθρώπων προς τα μυστήρια του Θεού. Ασέβεια των ανθρώπων προς τον συνάνθρωπον του. Ο κάθιος δεν έχει τίποτε να πράξει, ημι μόνον την αδικία του πλησίον του, να τον αδικήσει εις όλους τους τομείς, εις των ηθικών βίων, εις των επίγειων βίων, όπου αγωνίζεται ο καθένας για να επιβιώσει. Πας άνθρωπος ψεύστης. Σήμερα οι άνθρωποι προτιμούν να μην εργάζονται και να πληρώνονται ακριβά. Ζητούν πολλά, θέλουν πολλά, για να σπαταλήσουν πολλά. Διότι εκείνος ο οποίος έχει ολίγα, τα σέβεται. Εκείνος ο οποίος έχει πολλά, τα διασκορπίζει ασκόπος και πράττει αμαρτία, διότι δεν σέβεται ούτε την οικογένειά του, ούτε τα τέκνα του, ούτε τον ιδρώτα του. Ασέβεια λοιπόν μεγάλη. Ασέβεια εις την πίστη, ασέβεια εις την πατρίδα. Διότι εκείνος ο οποίος δεν αγαπά την πατρίδα του, την επίγειον, δεν αγαπά και την επουράνιον του πατρίδα, η οποία είναι ο Θεός. Και διακινδυνεύει η Ελλάδα μας σήμερα, αδερφοί μου, λόγω της ασεβίας του κόσμου. Ασέβεια. Παιδεύουσα, λέγει, εμάς η χάρις του Θεού είναι να παρνηθούμε την ασέβεια και πάσαν κοσμικήν επιθυμίαν. Αυτή η παγίδα του διαβόλου είναι φοβεροτέρα πάντων, διότι ο καθής νομίζει ότι δεν θα αποθάνει και θα ζήσει αιώνια στον κόσμο αυτόν. Ζητεί πώς να χορτάσει τα επίγεια, τα πρόσκαιρα, τα μάταια. Η κοσμική επιθυμία είναι αυτή η οποία παρασύρει σήμερον όλον τον κόσμο. Πόλεμοι, αίματα, θάνατος, καταστροφή. Εκείνο το οποίο σήμερα ζητεί ο κόσμος είναι η επίγειος, η δονή του κόσμου τούτου, η ευχαρίστηση. Ό,τι τον ευχαριστεί, αυτό επιδιώκει εις τον κόσμο τούτον. Πλην όμως, αυτό το οποίο επιδιώκει φεύγει από τα χέρια του και δεν μένει. Πάσαν ασέβειαν και πάσαν επιθυμία, λέγει, κοσμικήν. Να δώσουμε λίγη προσοχή στη σημερινή νεότητα. Εάν τους ειδείτε μέσα στα στάδια, αδερφοί μου,
θα αντιληφθείτε περί ποιας Ελλάδος ομιλούμεν σήμερα. Βαρβαρότης επίθεσης, καταστροφή, βλασφημίες. Αυτή είναι η πορεία της σημερινής νεότητος, η οποία θέλει θεάματα και επίγειον κοσμικήν ζωήν. Και το αποτέλεσμα είναι ότι επάνω σε αυτά τα θεμέλια δεν δύναται να στερεωθεί η Ελλάδα μας. Επάνω στην άμμον δεν δύναται να στερεωθεί μία κατοικία. Πού είναι η πέτρα, ο Χριστός, επάνω εις τον οποίον, εάν στερεώσεις την οικία σου, δεν θα πέσει. Πέτρα είναι ο Χριστός, λέγει, και επάνω εις την πέτρα αυτήν να θεμελιώσεις την οικία σου, το μέλλον σου. Επεφάνει η χάρις του Θεού, η σωτήριος επί πάσης ανθρώπης, παιδεύουσα ημάς, είναι απαρνησάμενη τα κοσμικάς επιθυμίας και την ασέβεια, τότε λέγει να ποθήσουμε, να ζήσουμε σοφρόνος, ευσεβός και δικαίος. Σόφρον άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος μετρά τα πάντα. Είναι εκείνος ο οποίος ζυγίζει τα πάντα. Είναι εκείνος ο οποίος διακρίνει και έχει σύνεση εις πάντα. Αυτός είναι ο σόφρον άνθρωπος. Ο σόφρον άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος προσπαθεί να νικήσει τα κοσμικά, να κερδίσει τα πνευματικά, να ανέβει από τον κόσμο τούτον εις τον Θεόν, εις τον Παράδεισον, εις την Βασιλείαν του την Επουράνιον. Κοσμικάς επιθυμίας ζητεί ο σημερινός άνθρωπος και δι' η νεότης. Κοσμικάς επιθυμίας. Πώς να ζήσει σόφρον μία κόρη η οποία περπατεί στους δρόμους γυμνή? Πώς θα γίνει μία κόρη μητέρα για να διδάξει τα τέκνα της αύριο? Πώς θα γίνει σόφρον μία κόρη η οποία ξενυχτά μέσα στα καταγόγια της φθοράς και του ολέθρου? Αυτά είναι τα ερωτήματα, τα οποία όμως είναι ερωτήματα χωρίς απάντηση. Όλα παρεύονται προς την καταστροφή. Και ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι η ζωή μας είναι να ζήσουμε εν σοφροσύνη, λέγει, σοφρόνος και δικαίος, λέγει, και ευσεβός. Όταν ομιλήσεις περί ευσεβίας σήμερον, εμπέζεσαι, ειρωνεύεσαι, κακολογείσαι, σε οδηγούν εις απομόνωσιν, σε δείχνουν με το δάχτυλον του. Επλεώνασεν η ασέβεια και εφθάρει η ευσέβεια. Και πού θα φτάσουμε, αδερφοί μου? Δια τούτων των λόγων ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται προς τον Τίτον και του λέγει, χάριν τούτου, λέγει, κατέ λοιπόν σε εν Κρήτη. Σε έχω αφήσει στην Κρήτη, λέγει, αντί εμού. Να κάνεις τι? Να αναπληρώσεις, λέγει, εκείνα τα οποία λείπουν, τα οποία άφηκα εγώ εις σε με εμπιστοσύνη. Ποια άφησε ο Απόστολος Παύλος εις τον αγαπημένον του μαθητήν και Απόστολον Τίτον? Κατέ λοιπόν σε, λέγει, ίνα, κάνεις, λέγει, κατά πόλην πρεσβυτέρους. Υπάρχουν σήμερα ιερέσεις και δι' οι Προτεστάντες και οι Χιλιαστές
οι οποίοι λέγουν πού γράφει στην Αγία Γραφή ότι υπάρχει ιεροσύνη. Ιερεύς λέει και πρέπει καθένας να γίνει, δι' αυτό και κάθονται σε ένα τραπέζι και λαμβάνει κάποιος να γίνει ιερεύς, παίρνει το ψωμί από εκεί, το κόβει και δίδει εις όλους τους συνδετημόνας και τους λέγει φάγετε, τους λέγει, τούτο είναι το σώμα μου, το σώμα του Χριστού. Αυτές είναι οι αιρέσεις οι φοβερές. Ο χιλιασμός απορρίπτει πάσαν λέξη ιερέως. Δεν υπάρχει, λέγει στην Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Παύλος, ο μέγας αρχιερεύς της οικουμένης ολοκλήρου, κατέλειπε, λέγει, τους μαθητάς του, ή να χειροτονήσουν πρεσβυτέρους, λέγει, κατά πόλην. Σε άφησα, λέγει, στον Τίτο να περπατήσεις όλη την Κρήτη, να κάνεις εκκλησίες, να χειροτονήσεις πρεσβυτέρους για να συνεχίσεις αυτά τα οποία σε δίδαξε. Αυτή είναι η αποστολή του Τίτου στην Κρήτη και δι' αυτόν τον λόγο είναι ο πολιούχος της Κρήτης. Είναι αυτός ο οποίος κυβερνά εκείνο το νησί και το σκέπει, το κυβερνά και το διαφυλάττει από κακούς ανθρώπους. Πλην όμως εκείνο το οποίο παρουσιάζεται είναι ότι ο νόμος αργεί, ο νόμος δεν έχει καμία ισχύ, ασθενή, λέγει ο νόμος, αργεί το Ευαγγέλιο. Ο νόμος του Θεού, οι εντολές του Θεού δεν έχουν καμία ισχύ. Η Αγία Γραφή, η οποία γράφει με το αίμα του Χριστού μας και δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, δεν έχει καμία αξία. Προτιμά ο άνθρωπος να ενσκύπτει, να δίδει προσοχή, να αφιερώνεται πάνω στα βρωμερά και τα ακάθαρτα. Και μαθάνομαι, αδερφοί μου, και ακούμε σήμερα από την τεχνολογία ότι μέσα σε εκείνα τα μηχανήματα τα οποία διαβιούν οι άνθρωποι σήμερα και περισσότερον, όπως λέγουν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την κοινωνιολογία, η Ελλάδα μας, λέγει, έχει φύγει από την οικογένεια χάρη σε αυτήν την τεχνολογία. Εγκατέλειπε την οικογένεια, τα τέκνα, τους γονείς, τους αδερφούς, και έπεσε εις το σαρκίον, σάρκα ο άνθρωπος. Έγινε σάρκα, δεν τον ενδιαφέρει τίποτε το ουράνιο, ούτε το πνευματικό, δεν φοβάται την κρίση του Θεού. Γίνεται αθεόφοβος ο άνθρωπος, αθεόφοβος η γενή, και βλέπουμε σήμερα την κατάσταση του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς τον μαθητή του τον Τίτο, απευθύνεται και προς εμάς τους ειδικούς του μαθητάς και μας παραγγέλει όλα αυτά τα οποία ακούσαμε προηγουμένως. Να είμαι προετοιμασμένοι, αδερφοί μου, να επιστρέψουμε από την πλάνη στην μετάνοια, να ζητήσουμε την βοήθεια του Θεού και τη χάρη Του για να μας αξιώσει των επιγείων των αγαθών και της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.